Το θέμα μου είναι η ψυχική υγεία, είμαι ψυχίατρος, καθηγητής ψυχιατρικής, άρα αυτό είναι το θέμα μου, αυτή είναι, αν θέλετε, η εξειδίκευσή μου. Τώρα, το θέμα της ψυχικής υγείας είναι τεράστιο. Έχω ξεχωρίσει 4-5 ενότητες που πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον για την Κρήτη, γενικότερα, και έχουν απασχολήσει τα μέσα, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, απασχολούν τον κόσμο και θέλω να ξεκαθαρίσω ποιος είναι ο μύθος, ποια είναι η πραγματικότητα και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε. Οι άνθρωποι που έχουν τα σοβαρά προβλήματα δεν πρέπει να τα κουκουλώνουμε, δεν πρέπει να τα κρύβουμε και χρειάζεται μια συνέχεια στην παρακολούθηση και στη θεραπεία. Δεν είναι μια γρήπη πάει πέρασε, δεν είναι μια πνευμονία πάει πέρασε, δεν είναι κάποιο έλεγχος πάει πέρασε. Συνήθως οι χρόνες ψυχικές νόσους απαιτούν μακροχρόνια παρακολούθηση και εδώ βλέπω ένα πρόβλημα. Πολλές οικογένειες, πολλά νεαρά άτομα θέλουν να το αποκρύψουν αυτό, κυρίως η οικογένεια, και καταφεύγουν σε ένα ιδιώτη γιατρό. Αυτό δουλεύει μέχρι ένα σημείο, διότι είναι και η οικονομική επιβάρυνση, είναι πάρα πολλά θέματα και έχω πει και το έχω πει κατά επανάληψη ότι για τα σοβαρά ψυχιατρικά θέματα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες δημόσιες δομές που να παρέχουν αυτή την θεραπεία και προφύλαξη δωρεάν. Καλησπέρα σας, ενδυσιμότατε, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη και προκοπή. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην απόψινή μας εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η εφημερίδα Ιεράπετρα 21ος αιώνας, ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας και η Μορφωτική Στέγη Ιεράπετρας. Ο μιλητής στην εκδήλωσή μας, ο συντοπίτης, κύριος Αλέξανδρος Βγόντζας, τον οποίο καλησπερίζουμε, καθηγητής ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, επιστημονικά υπεύθυνος της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ο οποίος και θα μας μιλήσει με θέμα «Η ψυχιατρική υγεία στην Κρήτη σήμερα. Πού είμαστε, πού πάμε». Καλησπέρα σας. Απόψε η εφημερίδα Ιεράπετρας 21ος αιών, βαδίζοντας τα 26 γενέθλιά της, εγκαινιάζει μια καινούρια πρωτοβουλία, ανοίγει δηλαδή κάποιους καινούριους ορίζοντες, ανοιχτούς ορίζοντες τους ονομάσαμε, που έχουν σκοπό κάθε φορά να αναδεικνύουν και μια διαφορετική ενότητα. Στο μυαλό μας αυτοί οι ανοιχτοί ορίζοντες είναι σε διάστημα 30 ημερών να προλαβαίνουμε να ετοιμάσουμε και μια διαφορετική εκδήλωση. Μπορεί να είναι ομιλία, μπορεί να είναι μουσική, μπορεί να είναι θεατρική, μπορεί να είναι διάφορα δρόμενα, που πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν, θα βάζουν το μικρό τους λιθαράκι στην δημιουργία της τοπικής εδώ κοινότητάς μας. Και πριν δώσουμε το λόγο στον ομιλητή μας, κύριε καθηγητά, φαντάζομαι και η Εκκλησία και ο Δήμος, η αυτοδιοίκηση, τα μέσα ενημέρωσης, η ιατρική, η μόρφωσή μας έχουν να κάνουν και με την ψυχική μας υγεία. Ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα για τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα από γονείς με καταγωγή από Κρήτη και Πελοπόννησο. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας και συμμετείχε ενεργά στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα, για το οποίο φυλακίστηκε μάλιστα μαζί με τον αδερφό του, νομικό Αντώνη Βγόντζα. Ο κύριος Αλέξανδρος Βγόντζας ειδικεύτηκε στην νευρολογία ψυχιατρική στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία των Αθηνών. Το 1985 μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εξειδικεύτηκε στην ψυχιατρική και στην ιατρική του ύπνου. Έχει λάβει τον τίτλο της ειδικότητας στην ψυχιατρική και στην ιατρική του ύπνου από την Αμερικανική Εταιρεία της Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Το 1989 προσλαμβάνεται ως επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας και το 2000 εξελέγει στη θέση του τακτικού καθηγητή ψυχιατρικής στο ίδιο πανεπιστήμιο.
Επίσης, την ίδια χρονιά του απονεμήθηκε η έδρα των διαταραχών του ύπνου. Από τότε μέχρι σήμερα διευθύνει το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας του Ύπνου του Τομέα Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας. Το 2000 εκλέγεται καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, όπου υπηρέτησε ως διευθυντής του Τομέα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου τα έτη 2002 έως 2005 και από το 2009 ως το 2020. Στη διάρκεια της θητείας του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αφιερώθηκε στη βελτίωση και την ανάπτυξη των κλινικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τομέα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ανάμεσα στις κλινικές υπηρεσίες που δημιούργησε, περιλαμβάνονται εξωνοσοκομιακός ξενώνας για χρόνιους ασθενείς, παιδοψυχιατρική κλινική, μήμα ηλεκτροσπασμοθεραπείας, εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις ψυχοθεραπείες, κινητή μονάδα ψυχικής υγείας και το κέντρο ημέρας Αλτσχάιμερ του Παγνή. Υπό την ιδιότητα του ομότιμου καθηγητή ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι επιστημονικά υπεύθυνος της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας, που εξυπηρετεί απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές του Ηρακλείου και διευθύνει τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Η έρευνά του εστιάζεται στις διαταραχές του ύπνου και στην κοινοτική ψυχιατρική και έχει δημοσιεύσει πάνω από 250 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με υψηλό αριθμό αναφορών. Η έρευνά του χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών και από δημόσια ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Κύριε Καθηγητά, ο λόγος σε εσάς. Στο θέμα μου διάλεξα 3-4-5 ενότητες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έχουν απασχολήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα διάλεξα γιατί έχουν σχέση με την Κρήτη, όπως είπε και ο αγαπητός συνάδελφος, ο πρόεδρος των φίλων του νοσοκομείου της Ιεράπετρας, ο κύριος Μαμαντόπουλος, και να ξεδιαλύνουμε ποια είναι ο μύθος, ποια είναι η πραγματικότητα. Ένα καλό που είχα από μικρός, αλλά μου βοήθησε πάρα πολύ η Αμερική να το καταλάβω, ότι όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, δεν είναι ανάγκη να εντυπωσιάσουμε, δεν είναι ανάγκη αυτό το οποίο τραβάει το φως δημοσιότητας. Πρέπει να μένουμε σε δεδομένα, να μιλάμε σε δεδομένα. Νομίζω αυτό μας βοηθάει να γίνουμε και καλύτερη κοινωνία και να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν θα σας δείξω δεδομένα από την Κρήτη. Γι' αυτό και έβαλα το θέμα η ψυχική υγεία στην Κρήτη σήμερα. Ποσοστιαία οι αυτοκτονίες στην Κρήτη είναι διπλάσιες από το μέσο όρο στην Ελλάδα. Αυτό κρατήστε το. Και αυτό ισχύει από το 1999 μέχρι και το 2022. Αυτά είναι δεδομένα που είχαμε δημοσιεύσει παλιότερα. Τώρα μπήκε το θέμα ότι στην οικονομική κρίση όλοι οι άνθρωποι αυτοκτονούσαν. Με αυτό το διάγραμμα που σας δείχνω δεν ισχύει αυτό. Ξέρετε, τις αυτοκτονίες όπως είναι και η βροχόπτωση και άλλα φαινόμενα, κλιματικές αλλαγές, υπάρχει μια διακύμανση από χρόνο σε χρόνο. Αν τα δούμε όμως διαχρονικά, δηλαδή αν συγκρίνουμε, το 10 με το 9, μπορεί να βρούμε διαφορά. Αλλά αυτό δεν είναι καλή σύγκριση. Γιατί ξέρετε πότε είχαμε το πιο ψηλό αριθμό αυτοκτονιών στην Κρήτη? Το 2000. Θα σας το δείξω σε λίγο. Και ξέρετε πότε είχαμε το δεύτερο πιο ψηλό αριθμό? Το 2018. Άρα, εάν συγκρίνατε το 2019, θα λέγατε τρομερή αύξηση. Εάν συγκρίνατε το 18 με το 17, θα λέγατε τρομερή αύξηση. Άρα χρειαζόμαστε ένα ευρύ χρονικό διάστημα για να βγάλουμε συμπεράσματα. Αυτό που κάναμε ήταν, βλέπετε εδώ όλα τα χωριά του Ηρακλείου, στείλαμε νεαρούς ερευνητές, φοιτητές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, όπου εξετάσαν 3.200 άτομα. Βλέπετε όλα και τα χωριά που πήγαμε. Βλέπετε εδώ το ποσοστό των γυναικών και των ανδρών. Αυτό που είδαμε ήταν ένα μεγάλο ποσοστό, 21%. Όλοι ήταν πάνω από 60 χρονών, έτσι, αυτά τα 3.200 άτομα. Είχαν προβλήματα στη μνήμη και με ένα τεστ, με ένα screening test που λέμε, έτσι. Και μόνο το 14% από αυτούς είχαν επισκεφτεί γιατρό. Μόνο το 14%. Ένα άλλο θέμα που έρχεται συχνά στην επικαιρότητα και στα μέσα και στα κοινωνικά μέσα και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα ΜΜΕ όπως τα λένε, η κατάθλιψη και το άγχος.
βρήκαμε σε αυτόν τον πληθυσμό των 3.200 ατόμων ότι ένα 12% ανέφεραν οι ίδιοι ότι είχαν κατάθλιψη και ένα άλλο 4%, δηλαδή σχεδόν 16%, που είναι υψηλό ποσοστό, αναφέραν ότι πάσχουν κατάθλιψη και παίρνουν φάρμακα. Όμως προχωρήσαμε και κάναμε το εξής. Ένα τμήμα από αυτούς τους φέραμε και τους εξετάσαμε με πιο λεπτομερή τρόπο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Παγνί. Και εκεί τελικά τι βρήκαμε. Υπήρχε ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων που έπασχαν από κατάθλιψη και άγχος και δεν το ξέραμε. Και το ποσοστό της κατάθλιψης, και αναφέρομαι τώρα στις ηλικίες πάνω από τα 60, σε ένα μεγάλο δείγμα του πληθυσμού του Ηρακλείου, σαν 3.200, ότι η επίπτωση, η συχνότητα, ο επιπολασμός, όπως το λέμε σε πιο επιστημονικό όρο, ήταν περίπου 30%. Δηλαδή σχεδόν ένα στους τρεις έπασχε από κατάθλιψη. Με βάση κλινικά κριτήρια, όχι με βάση εντυπώσεις, όχι με βάση δημοσιογραφικά κριτήρια, αλλά με βάση την κλινική εντύπωση μετά από μία εκτεταμένη νευροψυχολογική εξέταση. Άρα, το θέμα της κατάθλιψης είναι αρκετά συχνό, είναι πολύ συχνό σε όλες τις ηλικίες, αλλά ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες.